πολλά άλλα. Πάμε να ξεκινήσουμε το Happy Hour. DJ Doros P, μαζί μας σήμερα στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Καλησπέρα, Δώρο. Καλησπέρα. Τι γίνεσαι, καλά? Μια χαρά, εσύ? Είμαστε καλά κι εμείς. Πώς πέρασε η εβδομάδα? Ήταν, αν βάλουμε το Σαββατοκυριακό, ήταν πάρα πολύ ωραία. Είδα, πέρασες, ξεσάλωσες και εσύ στα καρναβάλια σου και εσύ στη Λεμεσό. Ναι, Λεμεσό. Ε? Λεμεσό, ναι. Μπράβο. Ωραία. Παίζουμε πουθενά μουσική αυτές τις μέρες? Αυτές τις μέρες είναι ένα πάρτι παιδικό. Μάλιστα. Σε σπίτι. Σε ιδιωτικό πάρτι. Ναι. Οπότε DJ Doros P, τον βρίσκετε στο Instagram, τον ακολουθείτε και του στέλνετε μηνύματα, επικοινωνείτε δηλαδή μαζί του, αν θέλετε να παίξει τις ωραίες μουσικές του στα πάρτι και τα event σας. Cyprus, Douspoa. Κωνσταντίνε Ιάσονος. Καλά απόγευμα, τι κάνουμε? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Είμαι πάρα πολύ καλά. Έπλυνε τα χέρια σου? Έπλυνε, καλό. Έλα να κάνουμε χειραψία. Αν να κάνουμε τη χειραψία, τη σωστή. Λοιπόν. Παρακαλώ εδώ. Συναντιούνται δύο άτομα. Έτσι ερχόμαστε τώρα. Έτσι, εγώ από εδώ, εσύ από εκεί. Ω, φιλούι μου, τι είναι που γίνεται, τι κάνεις? Γεια μου, πρόσεχε, σου είπα. Θα με σπάσει κανένα στράγαλο, με σκοτώσει πάλι. Ξανά, έλα, ξανά. Ξανά. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά κι εγώ, έλα κάνουμε μια τόκα. Λοιπόν. Τούτο. Παιδιά, έτσι χαιρετίζει ο κόσμος τώρα. Ναι. Δεν κάνουμε πλάκα. Είδατε το κάπου? Δεν θα χαιρετιούνται ούτε έτσι, γιατί? Α, για το καλοκαίρι λέει θα είναι χωρίς κάλτσες. Ναι, αλλά υποτίθεται τι, και στα πόδια ο Ιώζας Μιχάλη. Εντάξει, για να αποφεύγουν τη χειραψία. Η ιδέα, ας πούμε, παράδειγμα, έβλεπα σήμερα τέτοιο, ότι μέχρι εκεί, πώς το λένε, ο Μητσοτάκης κάπου ήταν και λοιπά της Ελλάδας και πήγανε κάπου, συναντήθηκε με έναν άλλο πρωθυπουργό και κάνανε αυτό το πράγμα. Να τρελαθούμε τέλεια, παιδιά. Δεν έχει τέτοιο. Δηλαδή, ναι, κάνανε συμβούλιο. Συγγνώμη, τι? Α, ναι. Επίσης, σήμερα φταρνίστηκα κάποια στιγμή και έκανα αυτό το εξής πράγμα. Φταρνίστηκα και έκανα αυτό εδώ. Και έβαλα το χέρι μου μπροστά. Όχι, έτσι. Τον αγκώνα μπροστά. Γιατί μετά τα χέρια μπορεί να κουμπίσεις κάπου, λέει, και να μεταφέρεις τον ιό. Καταρχάς, δεν έχω τον ιό. Είμαι μια χαρά. Ναι. Αν δεν ήμουν, δεν θα ήμουν εδώ. Θα ήμουν στην εξοχική κατοικία στο Πρόδος, στο Τρόδος, σε απομόνωση. Οπότε για να είμαι εδώ σημαίνει ότι είμαι καλά. Μια χαρά. Αλλά είναι μικρά έτσι τύπα για να προσέχουμε. Τι άλλο? Α, ναι, το άλλο που είδα ήταν ότι προχθές, ας πούμε, είχαν κάποια συνάντηση η Μέρκελ με άλλους κλπ. Και αυτό που κάνανε ήταν ότι πήγε η Μέρκελ να δώσει το χέρι. Εντάξει. Και άλλος έκανε όχι. Δεν τη έδωσε. Λόγω του. Ναι, παιδιά. Άλλος αρχηγός κράτους δεν τη έδωσε το χέρι. Όχι, τη έκανε. Θέλουν να προκαλέσουν και θέματα. Διπλωματικά επεισόδια. Ναι, διπλωματικά επεισόδια. Αν είναι δυνατόν. Έστω κάνουμε το καπρίτς. Γεια σας, Χριστιανά. Η Χριστιανούκα μας. Μοντάζ. Καταπληκτικά μοντάζ τα θέματά μας. Βέβαια. Πολύ ωραία λοιπόν. Σήμερα, Κωνσταντίνε μου, σε πολύ λίγη ώρα. Ναι. Σε πολύ λίγο. Ναι. Καταρχάς, Παρασκευή 6 Μαρτίου. Μια υπέροχη Παρασκευή. Είναι μια υπέροχη Παρασκευή, όπως κάθε μέρα. Είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε λίγο πιο jazz, πιο χαρούμενοι, γιατί θα ακούσουμε και θα δούμε επιτέλους το τραγούδι με το οποίο θα μας εκπροσωπήσει ο Σάντρο στη Eurovision. Γι' αυτό και οι σημεούλες εδώ. Βέβαια. Θα έρθουν και τα παιδιά από τον ΟΓΚΑΕ, δηλαδή τον σύνδεσμο των fans της Eurovision. Θα το δούμε όλοι μαζί παρέα εδώ. Θα το σχολιάσουμε. Τέλεια. Θα το απολαύσουμε. Στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια στο Σάντρο. Από σήμερα. Από σήμερα στην Κυπριακή Αποστολή. Και βουράτε, όπως λέει και το τραγούδι, running. Λοιπόν, πείτε και τους υπόλοιπους, όχι ακόμα, να περιμένει. Λοιπόν, τι μέρα είναι σήμερα? Είναι Παρασκευή. Ναι, το ξέρω ότι είναι Παρασκευή, ναι, παιδί μου. 6 Μαρτίου. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Γιορτάζει ο Αέτιος. Κανένα όνομα που να το έχουμε συνηθισμένο δεν υπάρχει τόσες μέρες. Άμα σου λέω συνηθισμένα, λες μου, μα γιορτάζει ο Τάδε. Θέλω να σου πω κι άλλα. Ο Αέτιος, ο Θεόφιλος. Ναι. Η Θεοφιλία. Ο Κάλιστος. Η Καλίστη. Όνεση. Α, δεν έχει. Όχι. Ο Κρατερός, η Κρατερία. Ο Μελισσινός και η Μελισσινή. Αυτοί σήμερα γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα, ναι. Δεν έχω κανέναν. Ούτε εγώ. Ξέρω τον Κρατέρα, τον Κατσούλη. Αλλά είναι φίλος μου.
Πες του, χρόνια πολλά, μα. Γεια σου, κρατερέ. Ναι, μπορεί να σε βλέπει. Όχι, μπορεί. Τι? Η Τζόρτσια, που είναι στην ομάδα, είναι εκεί πριν από τη Λεμεσό. Ναι. Φίλοι μας. Α. Καλό. Είναι Διεθνής ημέρα σχολικών γευμάτων σήμερα. Ωραίο. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα λογοθεραπείας. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης των δικαίων. Και Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Μάλιστα. Σήμερα. Πολύ σήμερα. Σημαντικό και τούτο. Και με αυτή την αφορμή, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά, εμείς χωρίς δεν ψάχνουμε τις αφορμές, δεν περιμένουμε τις διεθνείς μέρες. Το είχαμε πει και πριν λίγο καιρό, ότι δεν πρέπει να μένετε απαθείς και αμέτωχοι, ειδικά όταν αφορά περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού. Μάθετε στα παιδιά σας ότι το διαφορετικό, ένα παιδί που είναι διαφορετικό δηλαδή από το παιδί σας, δεν είναι κάτι ούτε λόγος για να το παιδί να το περιπέξει, να το κοροϊδέψει, είναι όλα τα παιδιά το ίδιο. Μάθε λοιπόν από νωρίς τα παιδιά σας, μάθε στα παιδιά σας ότι αν πέσουν θύμα σχολικού εκφοβισμού πρέπει να μιλήσουν, πρέπει να έρθουν να σας μιλήσουν, να μιλήσετε με τους δασκάλους, με τους εκπαιδευτικούς και σε κάθε περίπτωση όταν είστε μπροστά δεν πρέπει να μένετε ούτε απαθείς ούτε αμέτωχοι. Τα είπαμε ξανά, θα τα ξαναπούμε και με άλλες αφορμές στη διάρκεια της χρονιάς. Ναι. Και ένα τελευταίο για να φύγω. Σαν σήμερα το 1994 φύγει από τη ζωή η Μιλίνα Μερκούρη. Μάλιστα. Σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, πολιτικός. Νομίζω ότι η καριέρα της και η πορεία της είναι γνωστή σε όλους. Σπουδαία. Ναι. Είναι αγαπημένη. Είναι αγαπημένη. Αυτά, να πω το δώρο που έχουμε. Να πεις το δώρο που έχουμε. Ωραία. 931-444 συνεχίζετε να καλείτε καθημερινά. Δώσαμε την κρουαζιέρα, τώρα περιμένουμε να δούμε ποιος ο νικητής για το κόσμημα αξίας 900 ευρώ. Μία προσφορά από τα Χρυσοχοΐα Σάββας Κυριάκου και Unlimited εδώ στη Λευκοσία. Ένα μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς με διαμαντάκια, με αλυσίδα λευκόχρυσο, 18 καρατίων. Ένα δώρο αξίας 900 ευρώ. Ψάχνει έναν νικητή που θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν το Πάσχα. Καλείτε συνεχώς εδώ, 931-444 και για τα μεγάλα δώρα, αλλά και για τα δώρα που δίνει καθημερινά ο Ανδρέας στο παιχνίδι. Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Εγώ ευχαριστώ. Είναι η ώρα, όχι για να δούμε το βίντεο κλιπ, είναι η ώρα για να υποδεχτούμε τη σημερινή μας καλεσμένη. Φιλοξενούμε σήμερα στο Happy Hour μια αγαπημένη συνάδελφο, την δημοσιογράφο Μαρίνα Χατζικώστα. Αυτό τώρα ποιος να μας το έλεγε. Αυτό ποιος να μας το έλεγε. Τόσα χρόνια συνάδελφοι, τόσα χρόνια έχουμε δουλέψει μαζί, αλλά σου κάνω μια καλύτερα όμορφη. Όχι, το κορίτσι μου, το πεθύμισα. Δεν πειράζει, ας τα μικρόφωνα τώρα που κολλάνε. Το πεθύμισα πολύ αυτό το κορίτσι. Αλλά... Έλα. Ποιος να μας το έλεγε ότι θα είχαμε αυτό το τέτ-α-τέτ. Εγώ εδώ και εσύ εκεί. Αν και είχαμε. Ναι, είχαμε πολλά τέτ-α-τέτ τηλεοπτικά, αλλά πώς. Εσύ παρουσίασε δελτίο. Και εγώ έδωσα σύνταξη. Και εσύ έδωσα σύνταξη. Στη δίπλα μου να λες τις ειδήσεις για όποιο θέμα τέλος πάντων ήταν αρμοδιότητά σου εκείνη την ημέρα. Το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό. Ναι, είναι. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το φανταζόμουν ότι θα το κάναμε ποτέ, ούτε κι εσύ. Ναι, σίγουρα δεν το φανταζόμουν, η αλήθεια είναι, αλλά δεν φανταζόμουν και τη δική σου αλλαγή, έτσι. Ναι. Η οποία είναι και πολύ πετυχημένη και πάρα πολύ ωραία. Ήξερα ότι σου τέριαζε, γιατί σε ξέρω σαν άνθρωπο, αλλά δεν το είχα φανταστεί, δεν αν το λέγανε στο παρελθόν. Δεν το είχα φανταστεί, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Αυτό. Μάλιστα. Είπα να κάνω και εγώ μια στροφή στην καριέρα μου, σαν τη Lady Angela. Καλά έκανες. Καλά έκανες. Εντάξει. Και εσύ έκανες αλλαγές. Και κάθε πρωί προς μεσημέρι στο Σίγμα με την ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Ναι. Μπροστά πλέον. Ναι. Από τις κάμερες με όλη την ευθύνη της εκπομπής. Ναι. Σίγουρα είναι ένα σημαντικό βήμα καριέρας αυτό. Σίγουρα έχει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη, όχι με την έννοια ότι όταν γίνεις παρουσιαστής ή κεντρικό πρόσωπο παρουσίασης, έχεις μεγαλύτερη ευθύνη από ό,τι είχες ως δημοσιογράφος. Απλώς έχεις υπό την ευθύνη σου μεγαλύτερη γκάμα. Έχεις να συντονίσεις πολλούς ανθρώπους. Έχεις να κάνεις πάντα τον αντίλογο, ανάλογα με το ποιον έχεις εκεί. Είναι όμως, στην αρχή είναι δύσκολο. Θέλω να το πω αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο. Σιγά-σιγά μαθαίνεις να το ερωτεύεσαι, να το αγαπάς. Είναι ένα άλλο βήμα, είναι ένα άλλο πόστο που θέλεις να το υπηρετήσεις. Ναι. Είναι, όταν ξεκινούσες και εσύ, ας πούμε, την καριέρα σου στη δημοσιογραφία, το είχες στο πίσω μέρος του μυαλού σου αυτό? Αντρέα, όταν ξεκινούσα την καριέρα μου στη δημοσιογραφία, είχα πει στον εαυτό μου ότι θέλω να γίνω πολύ δημοσιογράφος, αλλά δεν θα δουλέψω ποτέ στην τηλεόραση. Αυτό είχες πει. Ήμουν εφημεριδού, ναι. Ναι. Εφημεριδού.
Και τελικά έχω δουλέψει πολύ περισσότερα χρόνια στην τηλεόραση από ό,τι σε εφημερίδα. Ναι. Οπότε όχι, δεν το φανταζόμουν. Δεν το και δεν φανταζόμουν και ποτέ ότι θα ασχοληθώ, δηλαδή από κάποια χρόνια και μετά, δεν φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθώ με κάτι διαφορετικό εκτός από το διπλωματικό και διεθνές ρεπορτάζ. Ναι, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχες εξειδικευτεί, αν θέλεις να. Ναι. Όπως λέμε και στην δημοσιογραφική μας γλώσσα, είχες εξειδίκευση στο διπλωματικό και διεθνές ρεπορτάζ. Και το αγαπάω όσο κανένα άλλο ρεπορτάζ, η αλήθεια είναι. Έγινα δημοσιογράφος ακριβώς για αυτό το κομμάτι και ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, το ξέρεις, εκεί που τα πράγματα είναι δύσκολα και πρέπει να αναγκαστικά να υπηρετήσεις και κάτι άλλο, δεν το άφησα ποτέ. Ναι. Για να μπορέσω να το κάνω και να εξειδικευτώ εκεί. Η αλήθεια είναι ότι με μαγεύει πιο πολύ από κάθε τι. Από μικρή είχες αυτή τη μανία της ενημέρωσης. Ναι, ναι. Θυμάμαι, τώρα θα αποκαλύψουμε και τα χρόνια μας, ρε παιδί. Θυμάμαι. Όταν ήμουν μικρούλα, δεν θα πω πόσο ακριβώς, αλλά όταν ήμουν μικρή στην Ελλάδα που είχαν πρωτοανοίξει τα ιδιωτικά κανάλια, συγκεκριμένα τότε είχε ανοίξει το Μέγα, και ήταν ο δεύτερος πόλεμος του κόλπου. Και ξυπνούσα μέσα στη νύχτα, Αντρέα, και παρακολουθούσα τη ζωντανή μετάδοση του πολέμου. Mm. Και έλεγα ότι έβλεπα τους δημοσιογράφους που έκαναν τα stand-up μπροστά. Ενώ γινόταν ο χαμός, εντάξει, με το παιδικό μου μυαλό δεν αντιλαμβανόμουν τι σημαίνει πόλεμος, βέβαια. Και έλεγα, αυτό θέλω να κάνω. Αυτό θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω. Και όλα τα παιδάκια παίζουν, λένε θέλω να γίνω τραγουδιστής κτλ. Εγώ ήθελα να γίνω πολεμική ανταποκρίτρια. Ναι, καθόμουν μπροστά στον καθρέφτη με τη βούρτσα και αντί να τραγουδάω, ξέρω εγώ, όπως έκαναν άλλα παιδιά στη γειτονιά κτλ. Εγώ έκανα ανταπόκριση. Ήταν αστείο, ναι. Καμιά φορά αυτά τα αστεία που τα έχεις μικρός και δεν ξέρεις ότι θα τα βρεις μπροστά σου. Ναι. Είναι απίστευτο. Καμιά φορά. Τα παιχνίδια της ζωής, τέλος πάντων, είναι αυτά που μας συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας. Είναι οι συμπτώσεις, είναι το κάρμα, δεν ξέρω ό,τι και να είναι, όπως θέλεις να το χαρακτηρίζει ο καθένας, που αυτό που έκανες, ας πούμε, π.χ. μικρή, ναι. Να που τελικά ήρθε να το κάνεις. Σε διαλέγει, νομίζω. Ναι. Δεν είναι πάντα έτσι στη ζωή. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που αυτό που με διάλεξε, αυτό που υπηρέτησα τελικά, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να ξυπνάς το πρωί να πηγαίνεις δουλειά ή ό,τι ώρα πας δουλειά. Και να λες ότι και με τις δυσκολίες, ρε παιδί μου, όχι ότι ποτέ δεν θα πεις εντάξει, φτάνει μέχρι εδώ. Αλλά να σου αρέσει αυτό που κάνεις είναι μεγάλη ευλογία. Για πες μου, Μαρίνα μου, τώρα που είσαι λοιπόν στην παρουσίαση μιας εκπομπής, που είναι, δεν είναι αποκλειστικά, ας πούμε, ο τομέας που είχες εξειδικευτεί, αλλά έχεις όλα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, από τα κουνούπια ναι, το καλοκαίρι, όπου να είναι έρχονται, μέχρι τα φράγματα που πλημμυρίζουν τώρα γιατί είναι υπερπλήρη, μέχρι τα λεωφορεία, μέχρι το κυπριακό, μέχρι το μεταναστευτικό, μέχρι το προσφυγικό, όλα. Δηλαδή από το πιο πολύ σοβαρό μέχρι το λιγότερο. Πόσο αυτό το πράγμα σε δυσκολεύει? Το ότι πρέπει, ας πούμε, κάθε μέρα να μπορείς να έχεις μια όσο γίνεται σφαιρικότερη ενημέρωση για όλα τα θέματα τα οποία έχεις να καλύψεις σε μια εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι non-stop. Ναι. Οτιδήποτε προκύψει στη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και αν θεωρητικά έχεις τελειώσει με τα καθήκοντα της ημέρας, εννοείται πρέπει να ενημερωθείς. Ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ ότι παίζει πολύ μεγάλο βάρος και πολύ μεγάλη ευθύνη έχουν και οι συνάδελφοι, οι οποίοι στην πραγματικότητα θα έρθουν και θα σου πούν τι συμβαίνει, γιατί ο καθένας υπηρετεί ένα συγκεκριμένο 2 ρεπορτάζ. Οπότε θα έρθουν και θα σου πούν. Είναι υψίστης σημασίας ο τρόπος που θα σε αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι. Όπως επίσης και η ολόκληρη παραγωγή πίσω από την εκπομπή, το δελτίο, το οτιδήποτε κάνεις. Όταν όμως είναι και μια εκπομπή, γιατί δεν τη λέμε τυχαία σφαγή ότι με συμβριζώνει, είναι ταυτόχρονα 5 εκπομπές στον αέρα και όλες οι ειδήσεις, όλα τα μέτωπα ανοιχτά και σε εξέλιξη. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ομάδα που έχει στο control που λέμε εμείς. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πόσο εύκολη συνεννόηση έχεις με τον παραγωγό σου. Έχω εξαιρετικό παραγωγό, τον Ανδρέα Παπαϊωάννου. Έχω πολύ ωραίους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι που μεγάλο βάρος είναι δικό τους και από εκεί και πέρα και πάλι είναι η δημοσιογραφική δουλειά στην πραγματικότητα. Εγώ είμαι απλώς η βιτρίνα της δουλειάς που γίνεται από όλη τη δημοσιογραφική ομάδα του ΣΥΓΜΑ. Αυτό ακριβώς είναι πάντα. Άλλωστε, ναι. Ένα πρόσωπο που είναι μπροστά. Δεν είναι ότι αυτό που κάνει όλη τη δουλειά. Υπάρχει όλη η ομάδα που πίσω υποστήριξη. Κατανοεί όλα τα θέματα, εγώ νομίζω είναι ψεύτης. Εγώ δεν κατανοώ όλα τα θέματα. Εγώ πηγαίνω κάθε τρεις και λίγο σε έναν συνάδελφο και του λέω: εξήγησε μου, γιατί είναι έτσι αυτό. Μα κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Και εγώ όταν έκανα τόσα χρόνια ειδήσεις, ποτέ δεν είπα ότι γνωρίζω ένα θέμα ούτε καν 50%. Πολλές φορές ναι. Ήταν πολύ αμυδρή η γνώση. Ειδικά όταν είχε να κάνει με τα οικονομικά, εκεί ήταν που ήταν. Εγώ εκεί έχω το ρε παιδί. Εκεί ήταν το μεγάλο μου θέμα. Εκεί είναι και η δική σου αδυναμία. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Εγώ ακόμα μέχρι και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, δηλαδή πόσα χρόνια είμαι στη δημοσιογραφία,
Μην πεις. Σχεδόν τρεις δεκαετίες, λοιπόν. Ακόμα μπερδεύομαι με το τι είναι ο πληθωρισμός και τι είναι ο τιμάριθμος. Άστα. Αυτό και το εγώ πράγμα. Σοβαρό πρόβλημα. Και κάθε φορά και οι οικονομικοί συντάκτες του σταθμού νομίζω με έχουν βαρεθεί. Ναι. Είναι απίστευτο. Ναι. Ποιο θέμα, για πες μου, ποιο θέμα της ειδησιογραφίας τον τελευταίο καιρό ή από τότε που πλέον είσαι σε αυτή την εκπομπή. Mm. Πιστεύεις ότι λαμβάνει περισσότερη αξία από όσοι του αξίζει? Του δίνουμε περισσότερη σημασία ίσως από όσοι του αξίζει? Πιστεύω, δεν μπορώ να σου πω τώρα ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά πιστεύω σε πολλές περιπτώσεις δίνουμε μεγαλύτερη αξία σε θέματα που δύο κατηγορίες υπάρχουν. Είτε επηρεάζουν πολύ την καθημερινότητά μας, όπως είναι τα κουνούπια, ας πούμε. Οπότε τους δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία. Είτε μπορεί να προκαλέσει αυτό το θέμα ακραίες καταστάσεις. Και αυτό είναι το χειρότερο και το επικίνδυνο που ζούμε τώρα. Δηλαδή, οι ταμπέλες που μπορεί να βάλει κάποιος. Όταν συζητάς ένα θέμα, πρέπει να πάρω το μεταναστευτικό ως παράδειγμα. Δεν του δίνουμε μεγαλύτερη αξία, μεν, από όσοι έχει, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα. Όμως, πολλές φορές αναπαράγεται συνεχόμενα και χωρίς λόγο, ακριβώς επειδή μπορεί τα δύο άκρα να το συντηρήσουν γιατί τους βολεύει. Ναι. Και να βάλουν ταμπέλες για μια λέξη που είπες, για μια λέξη που δεν είπες, για μια πτυχή που τη συγκεκριμένη μέρα δεν εξέτασες και συντηρείται με αυτόν τον τρόπο. Πώς μπορείς να κρατήσεις λοιπόν την ισορροπία και όσο γίνεται την αντικειμενικότητά σου, όταν βλέπεις ότι, ας πούμε, παράδειγμα, ένα θέμα έχει δύο ακραίες απόψεις που συντηρούνται και ειδικά όταν βλέπεις ότι αυτό το χι θέμα, τέλος πάντων, που είναι και στην επικαιρότητα και πρέπει να το καλύψεις υποχρεωτικά, δημιουργεί, εγώ θα το πω, δεν έχω πρόβλημα να το πω δημοσίως, εχθρότητα ανάμεσα σε δύο ομάδες, ας πούμε, του πληθυσμού που στην ουσία δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Ναι, ναι. Και είναι δυστυχώς που συμβαίνει αυτό, έτσι. Την αντικειμενικότητά σου την κρατάς όταν εσύ ο ίδιος αποφεύγεις να ανήκεις στα άκρα, καταρχάς. Να είσαι ένας αξιολογικά σκεπτόμενος άνθρωπος, που όταν είσαι δημοσιογράφος, κάθε πολίτης οφείλει να είναι, γιατί μην βγάζουμε τώρα ότι δεν έχει ευθύνη ο λαός, έτσι, πάντα έχει ευθύνη ο λαός. Οπότε οφείλεις να είσαι αξιολογικά σκεπτόμενος. Από εκεί και πέρα, αφού ξεκαθαρίσεις τη θέση σου ότι δεν ανήκεις και στα δύο άκρα, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν πτυχές του θέματος που ενοχλούν είτε τη μία πλευρά είτε την άλλη, γιατί πολύ απλά, σαν λαό, δεν μας αρέσει η αλήθεια. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Δεν θα ασχοληθείς με τις ταμπέλες που θα σου βάλουν, γιατί πρέπει να παραμείνεις σοβαρός και θα εξετάζεις κάθε μέρα όσες περισσότερες πτυχές ενός θέματος μπορείς. Εσύ από πού ενημερώνεσαι? Από πολλές πηγές. Είτε από απευθείας πηγή, ακόμα και από ανθρώπους που η δημοσιογραφική πηγή που λέμε, που δεν θα πεις ποτέ ότι σε ενημερώνει, αλλά πάντα θα πας και στο απέναντι στρατόπεδο, έτσι, γιατί ο καθένας, κακά τα ψέματα, δεν ζούμε σε έναν εικονικά υπέροχο παράδεισο. Θέλει να προωθήσει και τα δικά του συμφέροντα και θα σου κρύψει και θα. Μπορεί να σου πει και τη μισή αλήθεια. Mm-hmm. Οπότε θα πας πάντα και στην απέναντι πλευρά την επικριτική. Θα συνδέσεις το παζλ και αν είσαι αξιολογικά σκεπτόμενος άνθρωπος, θα βρεις την άκρη, γιατί η αλήθεια πάντα είναι κάπου στη μέση. Την έχεις πατήσει καμιά φορά να ξεγελαστείς από έναν τίτλο και να κάνεις κλικ? Ναι. Πολλές φορές, όχι μία φορά. Πολλές φορές. Και κάθε φορά λέω, γιατί το έκανα τώρα αυτό. Να, βλέπουν τα κλικ και μετά συνεχίζει την κατάσταση. Ναι. Ναι, δυστυχώς. Είναι ένα από τα κακά αυτής της περίοδου όλης και της. Νομίζω ότι ο τρόπος για να το αντιμετωπίσεις αυτό τελικά είναι να αποφασίσεις ποια μέσα σε αντιπροσωπεύουν, γιατί κρατούν γενικά σοβαρή και αξιοπρεπή στάση, και στα υπόλοιπα να μην κάνεις κλικ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό το φαινόμενο των fake news που έχει πάρει τόσο τρομακτικές διαστάσεις παγκοσμίως. Εσύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι ναι, μπορώ να ξεχωρίσω αν κάτι είναι fake news ή όχι. Α, όχι, πάντα σίγουρα όχι. Σε καμία περίπτωση. Καταρχάς, ζούμε σε μια εποχή που fake news αρχίζουν από τις ίδιες τις κυβερνήσεις. Mm. Άρα και μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι ένας δημοσιογράφος είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Πώς θα ανταπεξέλθεις αυτό? Βγαίνει μια κυβέρνηση και λέει κάτι, είναι καθήλυνα αρμόδιοι. Και αποδεικνύεται μετά fake news. Πώς να μην την πατήσω εγώ? Το ζήτημα είναι όταν την πατήσεις και μάθεις ότι την πάτησες, πώς θα το διαχειριστείς. Πώς να το διαχειριστείς εκεί. Ναι. Έχει τύχει καμιά φορά να έχεις κάποιον απέναντί σου, να του κάνεις συνέντευξη, να το ρωτάς πράγματα και να σου λέει ψέματα κατάμουτρα και να το ξέρεις και να αντιλαμβάνεσαι ότι σου λέει ψέματα? Άσε με, ρε παιδί μου. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά, ξέρεις. Αλλά αν δεν έχεις ακράδαντα στοιχεία με τα οποία μπορείς να αποδείξεις αυτό το οποίο γνωρίζεις από πηγές, τι θα κάνεις? Θα το πεις? Και αν υπάρχει αυτή έστω και μία πιθανότητα η πηγή σου που μπορεί να τη θεωρείς αξιόπιστη να σε έχει ξεγελάσει,
δεν μπορείς να εκθέσεις τον άλλον έτσι απλά. Ειδικά από τηλεοράσεως. Μου έχει τύχει. Έχω ενοχληθεί πάρα πολύ, αλλά δεν έχω καταφέρει να το αποδείξω. Είναι αυτό το πράγμα που καμιά φορά συμβαίνει. Το πιάνεις και στον αέρα. Το πιάνεις κατευθείαν, το καταλαβαίνεις αμέσως. Και σε κοιτάει έτσι στα μάτια και σου λέει ψέματα, κατάμουτρα. Ναι. Το λέω γιατί εμένα μου έχει συμβεί και εμένα. Στα προηγούμενα χρόνια, τέλος πάντων, όλα αυτά τα χρόνια στα δελτία έχει συμβεί. Να αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος λέει, αλλά είναι όντως αυτό που λες. Ότι καμιά φορά, όταν δεν έχεις τα στοιχεία να το αποδείξεις, δεν μπορείς να πεις συγγνώμη, αλλά λέτε ψέματα, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι. Είμαστε και λίγο διεφθαρμένοι. Εντάξει, υπάρχει και έχει πάει η διαφθορά και στα κόμματα και σε άλλες πτυχές της καθημερινότητάς μας που έχουν να κάνουν και με πολύ ανώτερα στρώματα. Δεν είναι όλοι. Δεν είναι η πλειοψηφία. Σίγουρα δεν είναι η πλειοψηφία. Υπάρχουν όμως. Και δεν μπορείς να κάνεις κάτι εκείνη την ώρα. Και το βλέπεις, ξέρει ότι το ξέρεις, αλλά μόνο με το βλέμμα να μετράς εκείνη την ώρα. Είναι φαινόμενο των καιρών. Και ειδικά όλη αυτή η παράνοια, ας πούμε, π.χ. τώρα και με τον κορονοϊό κλπ. Εγώ, ας πούμε, πόσες φορές έχω πει εδώ ότι η μάσκα δεν προστατεύει. Όσο και να το λες, δεν προστατεύει. Πώς αντιμετωπίζεις λοιπόν τέτοια θέματα που τα βλέπεις ότι συμβαίνουν, ποια νομίζεις ότι είναι η ευθύνη όλων μας που έχουμε μια θέση σε μια δημόσια θέση, έτσι. Έχουμε μια εκπομπή, μας βλέπει κόσμος, μας βλέπει χιλιάδες κόσμος καθημερινά. Μπαίνουμε στα σπίτια τους ή το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ. Και βλέπεις ότι υπάρχει μια είδηση. Αδειάσαν τα φαρμακεία από τις μάσκες. Κοίταξε να δεις. Θα βάλεις το πράγμα στη σωστή του διάσταση. Αν χρειαστεί, κάθε μέρα θα κάνεις τις ίδιες ερωτήσεις σε ανθρώπους που είναι αρμόδιοι για να απαντήσουν. Από εκεί και πέρα έχει ευθύνη ο ίδιος ο κόσμος. Δηλαδή, πόσες φορές να τους πεις μη δημιουργείται τεχνητή έλλειψη προϊόντων. Γιατί βοηθάς την εσχροκέρδεια. Γιατί μετά θα χρειαστεί κάποιος που όντως το χρειάζεται και δεν θα έχει. Το Σαββατοκύριακο, τώρα χθες και σήμερα, είχαμε σκόνηση την ατμόσφαιρα. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν άσθημα. Υπάρχουν άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, με αλλεργίες. Χρειάζονται τις μάσκες για να προστατευτούν για την εισπνοή σωματιδίων. Ακριβώς. Και δεν υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει έλλειψη στην αγορά. Ναι. Γιατί κάποιοι έσπευσαν να πάρουν μάσκες στο μεταξύ θα πάρεις τη χειρουργική μάσκα να την κάνεις τι, αφού θα μπει το σταγονίδιο μέσα. Σήμερα, και ακόμα και για τον ίδιο τον κορονοϊό. Σήμερα που ήταν και το είναι η ώρα, και εκείνη την ώρα πήγαινα τέλος πάντων στο ραδιόφωνο και είχε κάποιες γυναίκες που ήταν στην αλυσίδα τέλος πάντων και φορούσαν τη μάσκα κάτω από τη μύτη. Α, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή φορούσαν τη μάσκα και η μάσκα ήταν χωρίς να καλύπτει τη μύτη. Και λες, ας πούμε, ρε παιδί μου, δηλαδή, πόσο ας πούμε, να το πεις, πόσες φορές πρέπει να πεις κάτι για να περάσεις στον κόσμο. Μα εκείνη η ευθύνη. Και βλέπεις μετά, ανήκεις στο Facebook, εντάξει, και βλέπεις τα χίλια μύρια να διαδίδονται. Άκου τώρα τι άλλο θα συμβεί. Ναι. Θα βγούμε εγώ και εσύ τώρα καλή ώρα το συζητάμε και λέμε δεν προστατεύει μάσκα μας. Το έχουν πει ειδικοί. Το έχω πει εγώ άλλες 50 φορές στο μεσημέρι και κάτι. Το έχουν πει όλοι τέλος πάντων οι σταθμοί. Από το πρωί μέχρι το βράδυ το λέμε. Είτε είσαι στην ενημέρωση είτε στην ψυχαγωγία. Γιατί κάποια θέματα είναι κοντά. Και ασχολούνται. Ακριβώς. Θα γράψει ένα site που μπορεί να μην το ξέρω τη μάνα του. Ότι τελικά προστατεύει. Θα γίνει viral. Και θα πούν, μας λένε ψέματα οι δημοσιογράφοι. Ναι. Συνωμοσία. Ναι. Συνωμοσία. Ναι. Γιατί έτσι μας βολεύει, γιατί έτσι μας αρέσει, δεν ξέρω. Νομίζω είναι έλλειψη κουλτούρας, πολιτισμού αυτό το πράγμα. Όλη αυτή η άνεση που μας παρέχει αυτή η τεχνολογία, η άκρατη πληροφόρηση, η μεγάλη πληροφόρηση, πιστεύετε τελικά ότι κατά κάποιο τρόπο χάσαμε την ιδιωτικότητά μας? Την ιδιωτικότητά μας τη χαρίσαμε έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει να κάνει μόνο με την τεχνολογία, έχει να κάνει με την εξέλιξη της εποχής, με τους κινδύνους που υπάρχουν. Έχεις ταξιδέψει πάρα πολύ, Ανδρέα, το ξέρεις. Ότι περνάς από τη Γαλλία στη Γερμανία και σε έχουν φωτογραφίσει 50 φορές. Και ας μην το είδες εκείνη την ώρα το φλας. Δηλαδή, ας μην μιλάμε για. Ναι, τα έχουμε χαρίσει. Αν δεν έχεις κάτι να κρύψεις, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να σε ενοχλεί, εάν και εφόσον όντως είναι για λόγους ασφάλειας. Δεν γίνονται μόνο για λόγους ασφάλειας τα πράγματα. Τι συμβαίνει όμως στη ζωή? Όλα. Θα σου φέρω άλλο παράδειγμα. Την πυρηνική ενέργεια. Για καλό δημιουργήθηκε. Το θέμα είναι πώς το χειρίζεσαι. Η τεχνολογία για καλό είναι. Εγώ έχω οικογένεια έξω από σε άλλες χώρες, εκτός Κύπρου. Προφανώς με φέρνει πιο κοντά τους σε σχέση με παλιά που είχαμε το τηλέφωνο με το γύρω-γύρω. Προφανώς. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το πώς ο ίδιος ο άνθρωπος, που είναι το χειρότερο ζώο στον πλανήτη, χρησιμοποιεί τις δυνατότητες. Ναι. Είναι όλο αυτό το πράγμα. Για πες μου, στη μέχρι σήμερα, λοιπόν, δημοσιογραφική σου πορεία, έτσι, ποια ένα-δύο σημεία θεωρείς καθοριστικά? Τι είναι αυτό που
Δηλαδή, μέχρι σήμερα θα θυμάσαι και θα σε χαρακτηρίζει για την πορεία σου τη δημοσιογραφική. Νομίζω ξέρεις την απάντηση για το πρώτο. Το πρώτο πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι στην ψυχή μου, δεν ξέρω πώς να σου το περιγράψω, είναι το ντοκιμαντέρ το οποίο έκανα, την πορεία θανάτου, μαζί με τους συναδέλφους Κυριάκο Πομιλωρίδη και την Άντρη τη Χαραλάμπους, για το οποίο θέλω για άλλη μια φορά να πω ότι κανένας δεν μας έδωσε χρήματα, με δικά μας έξοδα έγινε. Πρώτον, γιατί το όνειρό μου ανέκαθεν ήταν και παραμένει η δημιουργία ντοκιμαντέρ. Και δεύτερον, γιατί σε αυτή την ιστορία που δεν είχε υποθεί ποτέ μέχρι τότε και δεν είχε γραφτεί σε κανένα βιβλίο, συμμετέχει ο ίδιος μου ο πατέρας, την ιστορία του οποίου εγώ έμαθα ήδη ενήλικη και ήδη δημοσιογράφος, έχοντας βέβαια κάποιες αναμνήσεις από το παρελθόν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα άλλο που θα μπορούσε να μου καλύψει αυτό, που θα μπορούσε να πάει πιο ψηλά στη λίστα από αυτό το γεγονός. Ακόμα και αν δημιουργήσω άλλο ντοκιμαντέρ που είναι στους στόχους και στα όνειρά μου. Κατά τα άλλα, θα σου πω ότι οι εμπόλεμες ζώνες στις οποίες έχω περπατήσει με έχουν στιγματίσει και με έχουν διαμορφώσει, όχι μόνο ως δημοσιογράφο, αλλά και ως άνθρωπο, γιατί είναι πολύ ωραίο όταν τα λες τα πράγματα από μακριά και ο καθένας λέει τη γνώμη του, αλλά είναι άλλο πράγμα να είσαι εκεί. Εντάξει, είμαστε και απογευματινή ζώνη, εννοείται, δεν από λεπτομέρειες, αλλά άλλο να μυρίζεις το θάνατο που συμβαίνει για άδικους λόγους, όποιοι και αν είναι, γιατί έχει να κάνει με συμφέροντα. Και άλλο πράγμα είναι απλώς να το βλέπεις ως μια εικόνα. Από την τηλεόραση. Ναι. Αυτό το σφύριγμα που πολλές φορές βλέπουμε στα... Στο λέω και να τριχιάζω τώρα. Αυτό το σφύριγμα που πολλές φορές βλέπουμε στα πλάνα και λέμε «Α, θα σκάσει βόμβα», το να το ζεις ζωντανά, δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια για να το περιγράψω. Πόσο δε... Και εγώ ξέρω ότι ήμουν ασφαλής εκεί. Ναι. Γιατί στις 80% των περιπτώσεων που οι δημοσιογράφοι βρίσκονται σε εμπόλεμη ζώνη είναι ασφαλείς. Εξαιρώ τους τζιχαντιστές, ναι, που εκεί υπήρχαν οι κίνδυνοι. Σκέψου να είσαι ένας απλός άνθρωπος εκεί. Και έχουμε και εμείς το DNA μας. Έχουμε περάσει πολέμους. Έχουμε περάσει εθνοκαθάρσεις. Έχουμε περάσει μετανάστευση. Έχουμε περάσει δύσκολα ως λαός. Το έχεις δηλαδή έτσι και αλλιώς στην ψυχή σου μέσα σου. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σου περιγράψω με λόγια πώς νιώθεις όταν πήγες εκεί και για πόσα χρόνια χάνεις τον ύπνο σου μέχρι να τα ξαναβρεις με τον εαυτό σου και να μπορείς να περιγράψεις αυτές τις εικόνες. Ναι, είναι από... επειδή ορισμένα από αυτά τα πράγματα τα έχουμε ζήσει και μαζί, είναι πολύ διαφορετικό λοιπόν για κάποιον σαν εσένα που ήσουν εκεί και για κάποιον που είναι απλά μέσα στο στούντιο και λέει «Μαρίνα Χατζικώστα, πάμε τώρα να μας πεις» ή «Μετέδωσέ μας όλα όσα συμβαίνουν εκεί». Ναι. Είναι τελείως άλλες οι προσλαμβάνουσες που έχει κάποιος από μακριά, ναι, και πολύ περισσότερο κάποιος θεατής από το σπίτι. Αυτό θα έλεγα τώρα. Πρέπει να διαχωρίσουμε και το θεατή, γιατί εσένα θα λέει ένας άνθρωπος που εσύ τον ξέρεις, ναι, πάλι πιάνεις τον παλμό του, καταλαβαίνεις, ναι, ακόμα και το τρέμουλο στη φωνή του την ώρα που έχει κόμπο. Γιατί τον ξέρεις, γιατί δουλεύεις μαζί του τόσα, ναι, χρόνια. Εγώ έχω δακρύσει, ναι, μπροστά στο φακό. Ενώ ο θεατής που σε βλέπει από το σπίτι δεν σε ξέρει, είναι και λίγο πιο απόμακρος και πιο αποστασιοποιημένος. Τα ντοκιμαντέρ λοιπόν είναι ένα από τα όνειρά σου. Ποια άλλα όνειρα έχεις επαγγελματικά? Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω καταφέρει πράγματα επαγγελματικά. Θα ήμουν και χάριστη αν το έλεγα, η αλήθεια είναι. Και κάποια με πολύ δυσκολία και κάποια μου προσφέρθηκαν, οφείλω να παραδεχτώ. Δύο πράγματα θέλω εγώ ακόμα από τη δουλειά. Το ένα είναι να ανήκω σε εκείνη την κατηγορία ανθρώπων, από σήμερα να ισχύει αυτό και μετέπειτα, που θα μπορέσω να προωθήσω και να βοηθήσω και να διαμορφώσω και να δώσω ό,τι μπορώ στους νέους ανθρώπους, γιατί θεωρώ ότι από μια ηλικία και μετά, εντάξει, δεν είμαι τόσο μεγάλη, αλλά όντως φτάνω σε εκείνο το όριο. Θα πρέπει να μπουστάρουμε τους νέους, γιατί και εκείνοι μας δίνουν πράγματα, να τους αναγνωρίσουμε, να μην τους έχουμε για τη λάντζα. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι τα ντοκιμαντέρ, που για μένα είναι πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι και θεωρώ ότι λείπει. Όχι διεθνώς μεν, αλλά από την Κύπρο. Και στο κάτω-κάτω, ποιος περιμένει με τη δική μας ιστορία να την κάνει. Να την οπτικοποιήσει. Να δώσει εργαλεία στους ιστορικούς του αύριο, οι οποίοι θα γράφουν ανεξάρτητα από κομματικές και ιδεολογικές αντιλήψεις και ρετσινιές, θα τολμήσω να πω, γιατί είναι καθοδηγούμενα τα πράγματα όσο είμαστε εν ζωή. Και όλα αυτά πρέπει να καταγραφούν πριν πεθάνουν εκείνοι που τα ζήσαν. Και ο χρόνος περνάει. Ναι. Επίσης, μια άλλη πτυχή. Όχι επαγγελματική, προσωπική δική σου, είναι η αγάπη για τα ζώα. Ναι.
Και σήμερα το πρωί όταν τηλεφωνήσαμε, ακουγόταν και τα σκυλιά, ακουγόταν μάλλον και τα καυγίσματα, θέλω να πω, και τα καυγίσματα και το νιαούρισμα. Ακουγόταν όλα μαζί στο τηλέφωνο το πρωί που μιλούσαμε. Είναι οικογένεια. Ναι. Ξέρεις πώς νιώθω. Θέλω να διευκρινίσω ότι τα δικά μου τα ζώα δεν είναι αγορασμένα. Γιατί θέλω να το στείλω κιόλας αυτό το μήνυμα. Εγώ δεν πιστεύω στο breeding τη στιγμή που υπάρχουν τόσα αδέσποτα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τα μόνα όντα σε αυτό τον πλανήτη και οι άρχοντες του κόσμου που μπορούμε να συμπεριφερόμαστε όπως να είναι, χωρίς πολιτισμό, να διαλύουμε το περιβάλλον, να μην δίνουμε σημασία στο ότι υπάρχουν και άλλες ψυχές εκτός από τον άνθρωπο. Έχω πολλή αδυναμία και στο σκυλάκι μου και στο γατάκι μου. Νομίζω ότι ειδικά ο Φρέντο και το γατάκι, αλλά είμαι λίγο dog person. Ναι. Ειδικά ο Φρέντο, αν και πάντα είχα σκυλιά, είναι ο σκύλος της ζωής μου. Ναι, πάντα λένε ότι ένα σκυλί από όλα τα σκυλιά που έχεις είναι ο σκύλος. Ναι, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Δεν ξέρω πώς έγινε. Αν και είχα και στο παρελθόν σκυλιά. Μεγάλωσα κιόλας με σκυλί. Είναι ο σκύλος της ζωής μου. Και νομίζω ότι τα ζώα, αν τα παρατηρήσουμε και αν τους δώσουμε τη σημασία που τους αξίζει, μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Αντρέα, τι λες? Ναι, συμφωνώ πολύ. Γιατί είναι και η αλεγκρία. Ζω 25 χρόνια με σκύλο. Ναι. Μαζί. Είναι η αλεγκρία ο σκύλος της ζωής σου? Όχι, ήταν η Ντίβα 2. Η Ντίβα 2. Η αλεγκρία είναι απλά, δεν ξέρω, είναι κάτι άλλο. Είναι εντελώς άλλο. Αλλά η Ντίβα 2 ήταν, ας πούμε, σαν άνθρωπος, κυριολεκτικά. Είναι, η αλεγκρία, επειδή είναι λίγο πολύ πιο ανεξάρτητη, είναι λίγο πιο ατίθαση, είναι λίγο πιο. Έλα, μωρέ. Εγώ τη θεωρώ πολύ ιθέριο πλάσμα. Όχι, ναι, ναι. Είναι και λίγο έτσι. Παράδειγμα, το δεύτερο σκύλο το ονόμαζα Ντίβα 2, αλλά η αλεγκρία είναι πολύ Ντίβα σε σχέση με το πώς ήταν το άλλο το σκύλι μου. Εντάξει, μην το κάνουμε και sequel όμως. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, 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 και λοιπά. Ναι, έτσι. Τη πάει όμως το αλεγκρία. Ναι, γιατί είναι χαρούμενο σκυλί. Γι' αυτό και την ονόμασα αλεγκρία, γιατί μου έδωσε τότε χαρά. Τι σου δίνει εσένα χαρά, μια που πήγαμε στην αλεγκρία και τη χαρά? Πολλά πράγματα μου δίνουν χαρά. Πάρα πολλά πράγματα. Μου δίνουν πρώτα απ' όλα τα ζωάκια μου, έτσι. Μου δίνει χαρά πολύ η οικογένεια. Η επαφή με τους ανθρώπους μου δίνει πάρα πολύ χαρά. Τα ταξίδια. Λατρεύω να ταξιδεύω. Μου δίνει πολύ χαρά η μουσική. Μην με ρωτήσεις τη μουσική ακούω. Όχι, δεν είναι. Μου δίνει πάρα πολύ χαρά η μουσική. Νομίζω σε όλους μπορεί να δώσουν χαρά τα απλά και καθημερινά πράγματα. Το να είσαι ευγνώμων επειδή ζεις. Θα μου πεις είσαι τρελή. Mm. Θα σου πω ότι προσεύχομαι, εντάξει έτσι αισθάνομαι εγώ, την ώρα που και νιώθω ευγνώμων την ώρα που μαγειρεύω. Γιατί έχω δει ανθρώπους να πεινάνε. Άρα ας μην είμαστε λίγο ότι θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Όλοι θέλουμε. Αλλά ας είμαστε και λίγο ευγνώμων για αυτά που έχουμε. Δεν είναι δεδομένα. Ναι. Αυτά μου δίνουν χαρά τα απλά και καθημερινά. Σου δίνουν χαρά τα παιχνίδια? Ξέρω που πάει. Μου δίνουν χαρά τα παιχνίδια. Άμα σου δίνουν χαρά τα παιχνίδια, πρέπει να φέρουμε και ένα χαρούμενο παιδί. Ναι. Χαρά γεμάτο που λένε. Εδώ. Πού είσαι? Εδώ είναι. Εδώ, να τους. Για να παίξουμε, αν το βρήκες, πες το. Όχι πολλή ώρα, γιατί πρέπει να παίξουμε και πρέπει να με δούμε και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού της Eurovision. Παρακολουθείς Eurovision? Δεν μπορώ να πω ότι είμαι από τους πολύ φαν, αλλά άμα το τραγούδι που κυκλοφορεί είτε για την Κύπρο είτε για την Ελλάδα μου αρέσει, ναι, που θα τα ακούσω από πριν, θα παρακολουθήσω. Μάλιστα. Και θα τσαντιστώ κιόλας με την ψηφοφορία. Οκ. Okay. Θα δούμε τώρα, θα παίξουμε τώρα το παιχνίδι και μετά θα δούμε το τραγούδι της Κύπρου που θα μας εκπροσωπήσει φέτος ο Σάντρο στην Eurovision. Mm. Έτοιμοι? Έτοιμοι. Πάμε. Τώρα που σηκώθηκα, ξανακουμπώνω το γυλαίκο, με ενοχλούσα τα καθόμενα. Ωραία. Λοιπόν, γνωρίζεστε βεβαίως Κωνσταντίνε με τη Μαρίνα μου. Ένας πολύ καλός μου φίλος συνεργάζεται. Ο Ανδρέας Παπαϊωάννου, που είναι παραγωγός της. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Και να παίξουμε... Με την ευκαιρία να πω ένα μήνυμα. Σε παρακαλώ να πεις του παραγωγού σου να μην μου τον παρασέρνει. Εντάξει. Τρεπαλές. Γενικώς. Φτιάχνουμε μια Κυριακή, η ώρα 6 το απόγευμα. Και πίνουμε μισό ποτό. Γενικώς δεν θέλω να τον παρασέρνει. Έτσι, εσύ πες το αυτό και αυτό θα καταλάβει. Είναι σίγουρο ότι είναι έτσι ή αντίστροφα? Όχι, είναι. Γιατί ο παραγωγός σου στα δικά του story βάζει ότι πάει στο δικό του σπίτι και τον παίρνει. Εντάξει. Άντε, βγες να βγούμε. Εγώ δεν φταίω.
Δεύτερη από. Εντάξει, και έρχεται μετά τη Δευτέρα εδώ και είναι κατακομμένο. Νομίζω θα ρίξει ο Άντρεας τώρα. Θα ρίξει. Ναι. Έρχεται τη Δευτέρα και είναι κατακομμένο. Δεν μπορεί να κουνηθεί. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια. Τι ώρα έρχεσαι. Το πρωί εδώ. 10, 10.30. Εντάξει, συγγνώμη, ο Άντρεας έρχεται πιο νωρίς. Άρα για να μπορεί ο Άντρεας, σου λείψαμε το. Είναι πιο μίτσι ο Άντρεας. Νιώμητη ο Ανδρέας, σώνει, εγώ σώνω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γρήγορα, γρήγορα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αν το βρήκες πέσω, θα βλέπω κάποιες λέξεις εγώ στην οθόνη. Να γυρίσει και αυτό το μόνιτορ, σας παρακαλώ, αν είναι εύκολο. Για να μην βλέπετε, να μην έχουμε κάποια θέματα. Και θα περιγράφω τη λέξη που θα βλέπω. Εσείς πρέπει να βρείτε αυτό που περιγράφω. Αν το βρείτε, έφερα άλλο μπάζερ σήμερα, γιατί το άλλο Ανδρέα είναι καμνή. Το χάλασε. Σπάζε, ναι. Α, βρούμε τη λέξη. Χτυπάμε και το λέμε. Και το λέμε. Κάνει πάρα πολύ, δεν το χτυπάμε. Άστο. Εντάξει, έστω, έγινε. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα δούμε στην πορεία πώς είναι το παιχνίδι. Καλή επιτυχία και στους δυο. Η πρώτη λέξη, παρακαλώ, να εμφανιστεί στην οθόνη απέναντι για μένα. Α, φορώ εγώ. Ρολόι. Όχι. Όχι. Παντελόνι. Παπούτσια. Μπλούζα. Κάλτσες. Δεν θα πω τα παρακάτω. Τι άλλο. Τι άλλο φορά. Μόνο μη φορά. Το αφοράω το πρωί. Το πρωί, γιατί δεν φορίζω τούτο τα πράγματα. Κολόνια. Καβός. Δεν θέλω. Γυαλιά. Όχι. Ηλίου. Φακούς επαφής. Φακή επαφής. Φακή επαφής. Μπράβο. Τώρα τι φοράς. Φακούς. Γιατί μόνο το πρωί, λοιπόν. Λοιπόν, τι μου δουλειά μόλις ξυπνήσω. Βάλω γυαλιά και βάλω φακούς. Γιατί δεν βλέπω καθόλου. Έχω 8 βαθμούς μυωπία. Περνάμε στην επόμενη λέξη. Άρα, εύκολο, πολύ εύκολο. Καλά το περιέγραψε. Ναι. Κλακέτες. Επικίνδυνο το που συμβαίνει. Επικίνδυνο αυτό. Κλακέτες, μπράβο. Επικίνδυνο, πάρα πολύ πριν επικίνδυνο. Πριν καν πω κάτι. Κλακέτες, ναι. Μπράβο. Ξέρω ποιοι επικοινωνούν μαζί μου. Να αρχίσω να το φοβάμαι λίγο. Μπορεί να μην είναι καλό τούτο. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Εγώ 1,5 χρόνο και δεν το κατάφερα ακόμα. Μπράβο, Μαρίνα, μπράβο. Λουλούδι είναι κυπριακό, μουσκομυριστό. Αχ, εκείνο που σκαρφαλώνει γύρω-γύρω στις πόρτες. Όχι, για σεμί. Για σεμί. Όχι. Ματσικόριδο. Μπράβο. Ματσικόριδο. Ματσικόριδο. Τι είναι αυτό το ζουμπούλι. Όχι, δεν είναι σαν ζουμπούλι. Είναι, το βρίσκουμε σε αγρούς και είχε τραγούδι. Ματσικόριδο, μου άρκο. Δεν ξέρω. Περνάμε, είναι άγριο λούδι, ναι. Το συναντάμε σε ξενοδοχεία, σε εταιρείες. Μόλις μπεις, το βλέπεις. Security. Όχι, το βλέπεις εκεί και ωραίο. Γραφείο. Και πίσω κάθεται... Κονσόλα. Ρεσεψιόν. Πώς το λέμε, έτσι που είναι χώρος διαφορετικά, ναι. Το συναντάμε... Τι είναι άλλο. Σε ξενοδοχεία, σε εταιρείες. Λόμπι. Μπράβο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Άλλη λέξη. Ταξιδεύει πολύ στο εξωτερικό, ξέρει το λόμπι. Το αυτό, ψάχνουμε αντικείμενο της εκκλησίας. Στην εκκλησία θα το συναντήσουμε, ναι. Και λέμε Άγιο... Ποτήριο. Κάτι άλλο. Εικόνα. Λέμε, έτσι λέμε. Άγιο. Ναι. Δηλαδή όταν λες Άγιο... Άγιο Δισκοπότηρο. Άγιο Δισκοπότηρο. Γιατί λες Άγιο Δισκοπότηρο. Λέμε Άγιο Δισκοπότηρο. Το στην αρχή δεν κατάλαβα γιατί το λες. Δηλαδή όταν το δεις, ας πούμε, που το βγάζει ο παπάς, Άγιο Δισκοπότηρο. Ναι, μπορεί να ενθουσιαστεί να πει Άγιο Δισκοπότηρο. Περνάμε στην άλλη λέξη. Έχουμε καλή ομάδα σήμερα. Μπράβο. Όταν βρεθείς εκεί είναι πάρα πολύ... δύσκολο, γιατί δεν έχει νερό, δεν έχει σκιά. Έρημος. Θέλω συγκεκριμένα να μου πείτε. Σαχάρα. Αν θέλετε, πάτε σήμερα. Γεννιά, σωστά το τραγούδι της Eurovision. Απλά προσπαθώ να καταλάβω. Εσύ λες, όταν βρεθείς εκεί δεν έχει νερό, δεν έχει σκιά και κάνεις τα χέρια σου και με αποσυντονίζεις και λέω, πού είναι που πας και κάνεις έτσι τα χέρια σου. Κατάλαβες. Όχι, ήταν... Νομίζω ότι αγάπη μου αφήνει σήμερα. Όχι, δεν αφήνω, είναι ότι επειδή πολλές φορές δεν είναι μόνο τι λέει, είναι και το τι κάνει. Με αποσυντονίζεις, άρχισε να κάνει έτσι το χέρι. Όχι, έτρεπε να μην το κνήσω, έτσι λίγο. Άντε, κνήσου. Είπα σου κνήσου λίγο. Δεν ακούστηκε πολύ ωραία. Α, ναι. Περνάμε στην επόμενη λέξη. Είναι κυπριακή λέξη. Είναι... λαλούμε, άμα το πιάσεις τούτο, ού, ρε σταματάς. Άμα το πιάσεις τούτο, ας πούμε... Άμα το πιάσεις, τι εννοείς. Βουράς. Πώς να το πιάσεις. Με τα πόδια.
Είναι αντικείμενο. Τι εννοεί, πώ το πιάνει κάτι με τα πόδια. Το πατά. Είναι φυτό. Και βουρά. Αλλά λόγω τη κλίση βουρά τάπο. Τη κλίση. Ναι, είναι κατηφορικό ναι. Και βουρά. Σακατούρι. Σακατούρι. Μπράβο. Το έχω, φίλε. Μάλιστα. Ανδρέα, σήμερα. Τι κάτι... σήμερα, παιδί μου. Και σήμερα. Θα σου πω ότι είναι η πρώτη λέξη που έμαθα στα κυπριακά. Ναι. Ναι. Αυτό, αυτή, το σακατούρι. Τέλειο, αγαπούμε. Έχουμε όλοι αυτό που ψάχνουμε τώρα μέσα μας. Μέσα καρδιά, μας, καρδιά. Που όχι καρδιά. Ναι, το να δούμε τώρα. Είναι το φόρτε του αυτό. Ναι, είναι μέσα το μας. Μέσα μας. Κάποια, κάποιοι τα βγάζουμε, έτσι, γιατί θέλουν. Ναι. Γιατί μπορεί να είναι χλού. Ναι. Και... Να ενοχλούν. Όχι, όχι. Μα όχι, το νεφρό δεν το βγάζει γιατί όχι. Τα έχουμε... Την υγεία σου, ξέρω εγώ. Πρίζονται, πρίζονται, γίνονται... Βρίσκω και το μπλαντζί μου. Αμυγδαλές. Συγγνώμη, εσύ έχεις δει άνθρωπο να βγάζει το σκότ του. Όχι, αλλά μας έχει αυτό που λέμε, έκανε το βλαντζί μου, αυτό. Εγώ το βλαντζί, δεν το κατάλαβα τώρα. Άλλη λέξη. Ποιο κυλά σήμερα. Α. Άμα λέει α, είναι επικίνδυνο. Ψάχνουμε, θα πω, παρουσιάστρια. Ναι. Δημοσιογράφο της πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια νομίζω δεν παρουσιάζει κάτι. Νομίζω, ναι. Δεν είσαι και σίγουρος. Ναι, έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο στο YouTube, να το βρείτε και εσείς να το δείτε, που άρχισε να μπει στο στούτιο, και ήταν λαχανιασμένη. Και δεν μπορεί να πει την έναρξη του δελτίου. Όχι Κύπρο. Ήταν στην ΕΡΤ. Όχι ήταν Κύπρο. Στην ΕΡΤ, Όχι. Στην Ελλάδα. Όχι. Τσαπανίδου. Όχι, Τσαπανίδου. Στην Ελλάδα πάμε, ναι, στην Ελλάδα. Έτσι, αστηρή κυρία, καρέ. Τώρα έξω μακρινέ, αλλά τότε ήταν καρέ. Σαρτό. Στάι. Όχι. Μπορεί να μάκρυνε. Όλγα Τρέμι. Όλγα Τρέμι. Τώρα μπορεί να μάκρυνε το καρέ. Ναι, έχει χρόνια να δει. Μπορεί να το κατέβασε πιο μάκρυνε το μάλλον, δεν ξέρω. Πετάμε σαν λέξη. Έχει την μπούκλα. Ναι, το... Όντως, υπάρχει ένα βίντεο που λαχανιάσε πάρα πολλά. Δεν μπορεί να το πει. Ναι. Περίμενε τώρα, εσύ αν περιέγραφε την Τρέμι, τι θα έλεγες. Αν θα περιέγραφα την Τρέμι. Χαζίρα, α πω την απάντηση εν τω μεταξύ. Πάσα τα ούλα. Τι άλλο δεν πρέπει να πω. Εγώ, ας πούμε, δηλαδή, άλλα, από όλα... διάσημη για τα σαρδάμ της. Ναι. Η Όλγα Τρέμι αυτό είναι. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι. Ναι. Εμένα είναι η εικόνα της με καθήλωνε. Ναι. Το Μάιρα, λέτε εσύ. Περνάμε σε άλλη λέξη. Ωραία λέξη, γιατί αυτό το ακούω, άκουγα πολύ συχνά από τη μάμα μου στην Πάφο. Πια σου μαμά, είμαι και τηλεφωνώ εχθές. Ναι, και λέει μου, γέ μου, πρέπει κάποια στιγμή να κάνεις τούτο το πράγμα που ψάχνουμε για που να μεγαλώσεις. Βάλε στην άκρη. Αποταμίευση. Φασούλη, φασούλη, γεμίζει το σακούλι. Ναι. Πώς το λέμε αυτό. Ποιο, αποταμίευση. Το... Ποιο? Όχι. Το πουγγί σου. Όχι. Να το σπάσουμε. Κομπόδεμα. Ναι. Κομπόδεμα, ναι. Μπράβο. Τρομακτικό. Τρομακτικό, διότι ακόμα δεν σπάσαμε λέξεις. Ναι, δεν σπάσαμε λέξεις. Μετράει κανείς στο μεταξύ. Ναι. Θα σπάσω μια λέξη, γιατί ήθελα να την σπάσω τώρα. Θα την σπάσω, γιατί έτσι μ' αρέσκει. Αυτός που κάνει μία, ένα τόπιμα, πού θα πάει μετά το δικαστήριο. Φυλακή. Πώς λέμε, πάει... Στο κελί. 33. Στη στενή. Όχι. Δεν περιγράφω τη λέξη, απλά θα τη σπάσω. Ναι. Εντάξει. Λαλούμε τον πυλόν. Προ. Κρατάμε τα πρώτα. Ναι, αυτό τι σχέση έχει με κάποιον που έκανε ένα τόπιμα και πάει κάπου. Θα το ήθελα να το πάρω αλλού. Άφησε με να περιγράψω τη λέξη, σε παρακαλώ. Δεν θα το βρίσκα ποτέ. Α, λοιπόν, έχουμε τα πρώτα. Το προ. Το προ. Με όμικρο ή με ωμέγα το έχουμε. Με όμικρο. Εντάξει. Προ. Για να μπούμε εδώ στο ρίκ, τι έχει. Και στα καράλια όλα, τι έχει έτσι να. Προπύλα. Είσαι πολύ κοντά. Είναι... Έχει μία. Πύλη. Άρα υποβάλλουμε. Τι βάζουμε, προ, πύλη. Γι' αυτό είπα προπύλαια. Αφού είπε προπύλαια. Όχι. Ναι. Προπύλη. Α. Δεν θέλουμε το ί. Δεν θέλω το ί. Δεν θέλουμε το ί. Γεια σου. Πάει και λοιπόν, το ί. Προσπαθώ να καταλάβω τι σχέση είχε αυτός που έκανε το ατόπιμα και τον μπας μετά το δικαστήριο κάπου. Άστο, ήταν για να βρούμε το προ αυτό. Ναι. Θα πιάνε μια κατάληξη. Α. Θα πιάνε μια κατάληξη. Έχουμε προπύλ. Ναι. Το είπα. Γαβαλάς. Ποιος γαβαλάς, ο Λάκης. Ναι. Τι. Άρα λοιπόν. Βάρτε το όνομα. Προπυλακισμός.
Προφυλακισμός. Τρώμαξα που το βρήκα τώρα. Με καλή περιγραφή. Τρώμαξα και εγώ, η αλήθεια είναι. Προφυλακισμός. Τρώμαξα και εγώ, η αλήθεια είναι. Έβαλαμε και προ και μάλιστα. Πύλη και λάκι. Τελειώσαμε. Μπράβο σας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, με τον προφυλακισμό. Αγαπημένη μου Μαρίνα, ένα φωτογραφικό λεύκομα CY. Που η εταιρεία yeah. Giant Horeca Limited, αντιπρόσωπος και διανομέας του Tuso Espresso Premium Café στην Κύπρο, έκανε εισφορά στο Basicaf για να πάρουμε αυτά τα λευκόματα που είχαν απομείνει εκεί. Καλή συνέχεια, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Κι εγώ. Σ' αγαπώ πολύ. Θα μείνεις όμως εδώ για να δούμε όλοι μαζί το βίντεο κλιπ και να ακούσουμε τώρα το τραγούδι. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Γιατί, τώρα εγώ να κάνω τηλεοπτικά την μπάσα. Η φιλοσοφία του Σάντρο είναι πως η μουσική πρέπει να είναι αυθεντική, αληθινή και να φτάνει στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό συμβαίνει και στο τραγούδι Running, με το οποίο θα εκπροσωπήσει ο Σάντρο την Κύπρο στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision που θα διεξαχθεί στο Rotterdam. Το Running έχει προσωπικά στοιχεία και εξιστορεί μια βιωματική ιστορία και συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό, όπως θα δείτε, minimal αισθητικής και γεμάτο νόημα music video σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κωστελίδη, Bodega Visuals. Μέσα από visual effects, χρωματικές αντιθέσεις και special background performance, ο Σάντρο και το Running στέλνουν το μήνυμα πως οι νέοι πρέπει να ορθώνουν το ανάστημά τους και να μάχονται απέναντι σε κάθε πρόβλημα. Τη μουσική και τους στίχους του Running υπογράφουν η Άλφη Αρκούρη, Sebastian Ρίκαρτς, Οκτάβιαν Ρασιναρίου, ο ίδιος ο Σάντρο και Τέο Ντικέι, ενώ την παρουσίαση του τραγουδιού επί σκηνής και την καλλιτεχνική διεύθυνση στο Rotterdam έχει αναλάβει ο διεθνώς καταξιωμένος καλλιτεχνικός διευθυντής Marvin Dittman. Η Κύπρος υπενθυμίζω ότι θα διαγωνιστεί στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στις 12 Μαΐου στο Rotterdam της Ολλανδίας, με το Σάντρο και το Running να διεκδικούν την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Σε πρώτη λοιπόν τηλεοπτική προβολή, πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ και να ακούσουμε το τραγούδι Running από το Σάντρο.